Λοιπόν, αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε δύο δόσεις. Πριν από αρκετά χρόνια ξεκίνησε με μία βασική μορφή, όπου θεώρησα ότι είναι μια χαρά πολύ ωραίο, έτοιμο γραμμένο, έτοιμο να εκδοθεί, αλλά τελικά δεν το προχώρησα για λόγους που δεν θυμάμαι, για να πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, τότε δεν το είχα δείξει σε κανέναν αυτό το έγγραφο γενικότερα, και μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα αποφάσισα να το ξαναπιάσω και πιάνοντάς το έφτασε σε μία μορφή τελείως διαφορετική, τη μορφή Β, την τελική του μορφή, αυτή που θα έχετε ή έχετε στα χέρια σας ήδη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό κείμενο. Και το έδωσα να το διαβάσει πρώτος ο σύζυγός μου, που ούτως ή άλλως διαβάζει όλα μου τα δημιουργήματα πρώτος, και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αξιόπιστος κριτής, παρά τις συμβουλές που δίνουν πολλοί εκπαιδευτές της δημιουργικής γραφής να μην διαβάζουν τα κοντινά μας πρόσωπα, γιατί έχουν την τάση πάντα να μας εκθιάζουν. Αυτό δεν ισχύει στη δική μου περίπτωση. Θεωρώ ότι ο άντρας μου έχει μία πολύ αντικειμενική άποψη και δεν θα διστάσει να την πει για να με κάνει καλύτερη. Οπότε δεν είναι από αυτούς που θα πει «Ου, τέλεια, μπράβο, πάμε, προχωράμε». Είναι από εκείνους που θα πει «Εδώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εδώ ίσως να το έγραφες κάπως αλλιώς. Εκεί ίσως να βάλεις εκείνο τη φωτογραφία. Εκεί να κάνεις το άλλο». Και πάντα μου δείχνει τρόπους για να γίνομαι καλύτερη. Παρόλο που πολλές φορές στην αρχή ειδικά θα με εκνευρίσει ο λίγοντι, έχοντας στο μυαλό μου την πρώτη αντίδραση της κριτικής. Όμως πάντα μετά, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, αντιλαμβάνομαι το τι θέλει να πει και ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός του. Οπότε σίγουρα με βοηθάει και σίγουρα είναι ένας από τους πρώτους, για να μην πω ο πρώτος, πολλές φορές και ο μοναδικός, στον οποίο θα δώσω το πρώτο κείμενο, χωρίς τις διορθώσεις, χωρίς τις επιμέλειες, χωρίς τις όποιες προσθήκες θα έβαζα για να το δείξω σε κάποιον άλλον.